Χιλιάδες Αυστραλοί βγήκαν για πολλωστή φορά στους δρόμους της Μελβούρνης για να διαμαρτυρηθούν τόσο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όσο και για ένα προτινόμενο νομοσχέδιο που θα εξασφάλιζε στον Πρωθυπουργό της Βικτόριας, Ντάνιελ Άντριους, περισσότερη εξουσία να κηρύξει πανδημία και να επιβάλλει lockdown. Η μεγάλη ομάδα διαδηλωτών ζήτησε την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Βικτόριας φωνάζοντας «Απολύστε τον Ντάν Άντριους». Επιπροσθέτως, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και κατά της εντολής των εμβολιασμών, η οποία τέθηκε σε ισχύ αυτή την εβδομάδα και απαιτεί από τους οικοδόμους στην πολιτεία να έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού για να εργαστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πορεία διαμαρτυρίας συμμετείχε και ο Κρέγκ Κέλλι, βουλευτής του κόμματος Ενωμένη Αυστραλία. Ο 58χρονος πολιτικός εξαπέλυσε πειρά προς τον Άντριους, λέγοντας ότι η διαδήλωση είναι ενάντια στην τυραννία και εναντίον των παραβατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το επίμαχο νομοσχέδιο που προωθείται θα αντικαταστήσει τους τρέχοντες νόμους της Βικτόριας για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα δώσει περισσότερη εξουσία στον Άντριους να κηρύξει κατάσταση πανδημίας και στη συνέχεια να εφαρμόσει περιορισμούς όπως είναι το lockdown. Παραδοσιακά επίσης, τον τελευταίο λόγο πριν από μία απόφαση έχει ο επικεφαλής της υγείας. Ωστόσο, με το νέο νομοσχέδιο, ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να παρακάμψει την έγκρισή του.